υπάρχει το καμπυλατέρ το οποίο είναι βρώμικο και δεν λειτουργεί σωστά ο κινητήρας. Ο Γιώργος, στα πλαίσια του σέρβις μιας δίχρονης εξολένδιας μηχανής Mercury 40 ύπων, θα καθαρίσει το καρμπυρατέρ. Αρχικά, αφού το έχει βγάλει από τη μηχανή, το ξεπλένει με ειδικό χημικό υγρό καθαρισμού, προκειμένου να απομακρύνει λάδια, γράσα, υπολείμματα καύσιμης ύλης και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει στην επιφάνειά του. Αλλά αυτό δεν είναι παρά το πρώτο βήμα. Θα πρέπει να λυθεί ολόκληρο κάθε βίδα του ώστε να καθαριστούν τα πάντα. Το καρμπυρατέρ θα ξεμονταριστεί πλήρως. Η παρατεταμένη χρήση κακής ποιότητας καυσίμων, καθώς και η κακή συντήρηση, δυσκολεύουν τη διαδικασία αυτή. Έχει καιρό να καθαριστεί και μπορείτε να δείτε ότι βρίσκεται σε... είναι βρώμικα τα τζιλέρ και μυρίζουν οι βενζίνες του αρκετά, επειδή χρησιμοποιούσε παλιές βενζίνες. Ο Γιώργος απομακρύνει με το ξηράφι και τα τελευταία επολύματα των παλιών φλατζών που φρόντιζαν για τη στεγανότητα του καρμπυρατέρ. Σε λίγο θα τοποθετηθούν νέες. Η βενζίνη αφήνει κάποια κατάλοιπα, παραφίνες αρκετές. Αυτά εδώ τα μέρη τα θαμπώνει και έχει δύσκολη λειτουργία τώρα να ανεποκατεβαίνει ένα μεταλλικό μέρος εδώ πέρα μέσα, στα κολλάει το φλωτεράκι. Κάθε δίωδος και κάθε εξάρτημα καθαρίζεται με πολύ μεγάλη προσοχή. Κάθε δίωδο να περάσουμε ό,τι μπορούμε ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι καθαρή. Ακολουθεί το μοντάρισμα.
όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα καθαρά πλέον και καινούρια όπου απαιτείται επανατοποθετούνται μαζί με τις καινούργιες φλάτζες. Είναι η καινούργια φλάτζα που μπαίνει από πάνω και το καπάκι. Καρμπιρατέρ, τελείως καθαρό και ανανεωμένο πλέον, με καινούργιες φλάτζες, θα τοποθετηθεί στη μηχανή για να ακολουθήσει η ρύθμισή του. Ο Γιώργος, με την ειδική λιχνία χρονισμού συνδεδεμένη στο καλώδιο του μπουζί, ελέγχει και ρυθμίζει το Avance. Έπειτα, κρατώντας το στροφόμετρο και λαμβάνοντας συνεχώς μετρήσεις, ρυθμίζει το μείγμα και το ρελαντί. Η μηχανή είναι έτοιμη για δοκιμή.